ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού, όπου και προφυλακίστηκε για 8 μέρες, οδηγήθηκε το πρωί ο 40χρονος που συνελήφθη χθες από μέλη του ΤΑΕΟΣ, ύποπτος για διάρρηξη, κλοπή και εμπρισμό οικίας στην Επισκοπή. Ο 40χρονος που καταζητεί το αρνείται οποιαδήποτε ανάμειξη στην υπόθεση και δεν συνεργάζεται με την αστυνομία. Για την υπόθεση καταζητείται και δεύτερο πρόσωπο, ένας 23χρονος από τη Λεμεσό, ο οποίος αναζητήθηκε σε διάφορους χώρους χωρίς αποτέλεσμα. Οι ανακριτές της αστυνομίας έφτασαν στα ίχνη του 40χρονου μετά από ταυτοποίηση του γενετικού του υλικού με εκείνο που εντοπίστηκε στην οικία στην Επισκοπή, από την οποία κλάπηκε ένα χρηματοκιβώτιο που περιείχε 180.000 ευρώ σε μετρητά, δύο ρολόγια 30.000 ευρώ και άλλα αντικείμενα. Από τη φωτιά που έθεσαν οι διαρρήχτες για να καλύψουν τα ίχνη τους, καταστράφηκε ολοσχερός και όχημα πολυτελείας, ενώ εκτεταμένες ζημιές προκλήθηκαν και σε διπλανό υποστατικό ιδιοκτησίας και πάλι του ζεύγους, το οποίο απουσιάζει στο εξωτερικό.